Καταρχήν να δώσεις χαρακτήρια στην ομάδα των Τρικάλων και στον Περικλή τον Αμανατίδη, γιατί ήταν μια δίκαιη νίκη. Σήμερα εμείς άρχισε πολύ άσχημα το παιχνίδι για μας. Νομίζω ότι δεν ξέρω, μου το ψάξουμε κιόλας, πρέπει να είναι το πιο γρήγορο γκολ. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να μου πείτε κι εσείς πότε είναι. Ούτε καν δεν έχει κλείσει λεπτό νομίζω και δεχόμαστε ένα γκολ. Αυτό έκανε πολύ δύσκολο το έργο μας, γιατί τα Τρίκαλα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε, να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια, να κάνουμε κάποιες ευκαιρίες. Αντίθετα, δώσαμε λογικότητα να δώσουμε κάποιους χώρους και τα Τρίκαλα βγήκαν πολλές φορές και στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε να ρισκάρουμε κάποια στιγμή να παίξουμε με δύο φορ. Κάποια στιγμή μέχρι το τέλος ακόμα περισσότερο βάλαμε και ένα ακόμα αμυντικό, μήπως καταφέρουμε και μπούμε στο παιχνίδι. Το μόνο ζητούμενο για μας ήταν να βάλουμε ένα γκολ, να μπούμε στο παιχνίδι. Ήρθε αργά και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Είναι το τρίτο παιχνίδι το οποίο χάνουμε. Πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα μιλήσουμε με τη διοίκηση και θα δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν ψάχνουν δικαιολογίες, ούτε είμαι άνθρωπος που ψάχνει δικαιολογίες. Ό,τι θέμα υπάρχει και ό,τι είναι να γίνει θα το συζητήσουμε μεταξύ μας με τα παιδιά και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Παρακολουθούμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Η ομάδα μας είχε την τύχη να κάνει πάλι ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φάση με τη σέντρα. Δείχνουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με πολύ μεγάλη ορμή, με την ορμή που χρειάζεται όταν θέλεις να πετυχαίνεις στόχους. Παρ' όλα αυτά ήταν δύσκολο παιχνίδι και νομίζω ότι σήμερα εξελίχθηκε η ομάδα μας μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Το διάβαζε καλύτερα και γι' αυτό και είχε μια καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα να γίνονται νίκες, όμως με αυτούς τους στόχους πετυχαίνεις ουσιαστικά και προχωράς. Εγώ θέλω να κάνει η ομάδα μας μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μεγαλύτερη πίστης για το στόχο. Να πιστέψουν οι παίκτες μας ακόμα πιο πολύ και να απελευθερωθούν ακόμα πιο πολύ για να παίξουν πιο ελεύθερα ένα ποδόσφαιρο που πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν γενικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι ώστε να γίνουν σχεδόν πιο εύκολα όλα τα πράγματα. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Γι' αυτό και αυτοί που πιστεύουν σε βασικές αξίες θα κρατήσουν μέχρι το τέλος σε ένα επίπεδο που θέλουν την ομάδα τους. Μία τέτοια θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε εμείς. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια σήμερα και στον κόσμο μας. Νομίζω ότι ήμασταν πιο ζεστοί όλοι και έχω σίγουρα την πεποίθηση ότι θα μεγαλώνει κάθε μέρα, κάθε Κυριακή που περνάει αυτή η οικογένεια της ομάδας μας και θα γίνει σιγά σιγά μια πολύ μεγάλη και αυτή δύναμη όθησης στα παιδιά. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Μαντήρη. Κύριε Μαντήρη, είδαμε σήμερα το Τρίκαλα είχαν ολοκληρωτικό έργο του αγώνα. Μπήκαν μπροστά στο σκορ καθαρά. Μία φάση να θυμάμαι είναι το Τρίκαλα και δείχνει το πέναλτι. Και για πρώτη φορά είχαμε και πολλές καλές τελικές προσπάθειες, δηλαδή καθαρές τελικές προσπάθειες. Αυτό μας απασχολεί λίγο το να τελειώνουμε περισσότερα γκολ. Γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα που έκανε πολύ αργά βέβαια. Εκεί δουλεύουμε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε, δηλαδή να βάλουμε και τρία και τέσσερα γκολ που λέμε. Εννοείται, γιατί αυτό είναι το ιδανικό. Είναι σίγουρα ένα πολύ καλό μονοπάτι αυτό για να γίνει όχι η Κυριακή μας πιο εύκολη, για να βρίσκει ουσιαστικά ανταπόκριση η πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται μέχρι τον γκολ. Είναι δομικό θέμα αυτό και πραγματικά και μας απασχολεί αλλά και δουλεύουμε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για την προσπάθεια και την πίστη που είχαν για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Νομίζω ότι ο κότς έχει δίκιο που είπε ότι όταν ξεκινάς ένα μάτς και στο πρώτο λεπτό προηγείσαι, πρώτη φάση που κάνεις βάζεις γκολ, νομίζω ότι λύνει τα πόδια όλων των ποδοσφαιριστών. Συνεχίσαμε να πιέζουμε την ομάδα του Εγάλεω. Δουλέψαμε όλη τη εβδομάδα πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Ξέραμε τα δύνατα σημεία. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως είπατε και εσείς, το Εγάλεω έκανε μια φάση στο τέλος και έγινε το πέναλτι και φάγαμε τον γκολ.
Νομίζω ότι μία ομάδα υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν η ομάδα μας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κόσμο. Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε αυτές τις εικόνες θα έρχεται ακόμη πιο πολύ να είναι ο 12ος παίχτης. Συμφωνώ με τον coach ότι το πρωτάθλημα δεν είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να δουλεύουμε όλη τη βδομάδα για τον επόμενο αντίπαλο. Τώρα μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στο Σπρωτό. Νομίζω ότι βήμα-βήμα και παιχνίδι με παιχνίδι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και σοβαροί για να παίρνουμε τα τρίποντα.